Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Θέμα μας είναι να συζητήσουμε για τον σωματιακό αθλητισμό. Να αναδείξουμε το ρόλο του, τη σημασία που δίνουμε συνολικά σαν ΚΚΕ και Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας στη στήριξη αυτής της οργανωμένης, της συλλογικής προσπάθειας, χωρίς να αφαιρούμαστε από τις δυσκολίες, από συσχετισμούς, από μια κατάσταση που δείχνει στον έναν ή στον άλλο βαθμό κυρίαρχη σε αυτό το χώρο. Φυσικά δεν σταματάμε με την σημερινή συζήτηση. Αντίθετα, θέλουμε η παρέμβασή μας στον χώρο του σωματιακού αθλητισμού να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα, να διευρυνθεί ο κόσμος με τον οποίο συζητούμε, συνεργαζόμαστε, από κοινού παλεύουμε κόντρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε προσεγγίζοντας το θέμα μας από τη μια με την κατάσταση που βιώνουν τα αθλητικά σωματεία, τη σκληρή πραγματικότητα δηλαδή με την οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που δρούν εθελοντικά, οι προπονητές με το συνεχές τρέξιμο όλη τη βδομάδα, οι αθλητές και κυρίως η λαϊκή οικογένεια στην προσπάθειά της να έχουν πρόσβαση τα παιδιά της στον αθλητισμό. Και αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο σωματιακό αθλητισμό να τη δούμε φωτίζοντας μια μεγάλη αντίφαση, η οποία φυσικά από τη δική μας σκοπιά έχει και τη λύση της. Δηλαδή την τάση που υπάρχει συνεχώς να μεγαλώνει, να μειώνεται η πρόσβαση του πληθυσμού στην οργανωμένη συστηματική αθλητική δραστηριότητα. Και την ώρα φυσικά που μειώνεται αυτή η πρόσβαση του πληθυσμού στην οργανωμένη συστηματική αθλητική δραστηριότητα, να οξύνονται προβλήματα, τα οποία συχνά έρχονται στην επικαιρότητα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η επιθετικότητα, η εσωστρέφεια των νέων, ασθένειες που έχουν να κάνουν με την απουσία άσκησης, που σε συνδυασμό με την κακή διατροφή εμφανίζουν και επηρεάζουν πολύ περισσότερο κυρίως τις παραγωγικές ηλικίες. Αυτές οι δύο διαστάσεις που θίγουμε αναδεικνύουν τη σημασία του αθλητισμού, όπως είπε και ο σύντροφος ο Παναγιώτης πριν, σαν καθολικό δικαίωμα, σαν κοινωνική ανάγκη, σαν δικαίωμα που εμείς το βλέπουμε σαν μέτωπο πάλης. Μέτωπο πάλης σήμερα, στο χώρο αυτό από τη μια του δομημένου αθλητισμού, με τις ομοσπονδίες, τις ενώσεις, τα σωματεία, με εξειδικευμένα αιτήματα που αφορούν ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αθλήματος, αλλά αυτό το μέτωπο πάλης αφορά και το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, αφορά το φοιτητικό, το μαθητικό κίνημα, που πρέπει και με τη δική μας προσπάθεια και με τη δική μας ευθύνη συνεχώς να συμπεριλαμβάνει και με συνέχεια να διαμορφώνει πρωτοβουλίες, διεκδικήσεις που αφορούν τη λαϊκή οικογένεια, τα παιδιά της, που αφορούν δηλαδή το δικαίωμα αυτό στην άθληση. Θα προσφύγουμε, αν και δεν χρειάζεται για να επιστοποιήσουμε μια πραγματικότητα που λίγο πολύ την καταλαβαίνουμε και την ζούμε και τη βιώνουμε, σε στοιχεία χαρακτηριστικά μελετών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που σε διεθνή κλίμακα έγινε πρόσφατα και ανέδειξε τη χώρα μας στην 51η θέση ανάμεσα σε 146 χώρες όσον αφορά τη σωματική άσκηση των μαθητών. Και επικεντρώνουμε ιδιαίτερα στους μαθητές, γιατί μιλάμε για το πιο συγκεντρωμένο τμήμα, κομμάτι της νεολαίας, στο οποίο, όπως υπόθηκε και από πριν, φυσικά δεν είναι θέμα της σημερινής μας συζήτηση, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός εξωστρακίζεται, φεύγει από το περιεχόμενο της σχολικής μάθησης, περιορίζοντας τις ώρες με μια κατάσταση την οποία λίγο πολύ τη γνωρίζουμε στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια που πηγαίνουν τα παιδιά μας. Η χώρα μας δηλαδή βρίσκεται πολύ κάτω από το μέσο όρο σε σχέση με τη σωματική άσκηση των μαθητών. Μόνο 2 στους 5 εφήβους αναφέρουν ότι έκαναν τουλάχιστον 5 μέρες τη βδομάδα συχνή φυσική δραστηριότητα. Μόνο 1 στους 9 εφήβους ανέφερε χαμηλή συχνότητα φυσικής δραστηριότητας. Και ταυτόχρονα τα στοιχεία αναδείχνουν αυτό που δεν πρέπει να φεύγει από την προσοχή μας.
το ταξικό πρόσημο της έρευνας. Δηλαδή, ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας συνδέεται με τη συχνότητα της φυσικής δραστηριότητας των εφήβων. Χαμηλή συχνότητα φυσικής δραστηριότητας το συναντάμε στα χαμηλά οικονομικά οικογενειακά εισοδήματα. Αντίστοιχα, μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και το εισόδημα. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα του πώς στην ταξική κοινωνία το δικαίωμα στην άθληση, στη φυσική αγωγή, στην άσκηση, κρίνεται από την ικανότητα την οικονομική της λαϊκής οικογένειας. Αυτά τα στοιχεία μας προκαλούν ανησυχία. Μια ανησυχία που συναντήσαμε σε όλη την πρόσφατη προεκλογική συνεχόμενη περίοδο και με τις βουλευτικές και με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μετά, συζητώντας με ανθρώπους του αθλητισμού στις περιοδίες, στις συγκεντρώσεις, που όλοι έβαζαν μια φανερή αγωνία, το ίδιο πράγμα, ότι αν θέλεις να έχεις αθλητισμό στην Ελλάδα που να θωρακίζει την υγεία και την προσωπικότητα, πρέπει να διαμορφώσεις όρους, προϋποθέσεις, ξεκινώντας από την εκπαίδευση και καταλήγοντας στο αθλητικό σωματείο. Ότι υπάρχει ταυτόχρονα διαχρονική εγκατάλειψη του τομέα σε αυτό και κάτι πρέπει να γίνει. Και μιλάμε για ανησυχία, για αγωνία που φέρνουν άνθρωποι που πονάνε τη δουλειά που κάνουν. Τη δουλειά που κάνετε και όλοι εσείς στα σωματεία. Με σημαντικό έργο το οποίο δεν πρέπει να χαθεί, γιατί δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα άλλο σήμερα μετά το σχολείο. Φίλοι και σύντροφοι, δεν αφαιρούμαστε από το γεγονός ότι η έλλειψη του ελεύθερου χρόνου, τα εξαντλητικά ωράρια, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η περιτροπής εργασία, η εξαφάνιση της σταθερής δουλειάς και του σταθερού ωραρίου για την πλειοψηφία των νέων ατόμων και μαζί με αυτό η ακρίβεια δημιουργεί σοβαρές επιδράσεις στην υγεία, σοβαρές ασθένειες που επηρεάζουν κυρίως τις παραγωγικές ηλικίες. Η κρίση επιδεινώνει τις συνέπειες αυτές. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως αν υπολογιστούν οι επιμικρύνσεις των ορίων συνταξιοδότησης, το μεγάλο κόστος για την αποκατάσταση, τότε η νοσοκομιακή περίθαλψη θα είναι αναγκαία από ακόμα πιο νεαρή ηλικία, λόγω πιθανής εμφάνισης αυτών των ασθενειών. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, απαντώντας και σε αυτούς που μας λένε συχνά ότι στην Ευρώπη γίνεται κάπως αλλιώς. Τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, φαίνεται να ανησυχούν από την πιθανή διαταραχή της διαδικασίας αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και βέβαια αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πως ένας άρρωστος εργαζόμενος κοστίζει περισσότερο από έναν υγιή. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 69% των Ελλήνων και το 59% των υπόλοιπων Ευρωπαίων δηλώνουν ότι επιδίδονται ποτέ ή σπάνια σε κάποιο είδος σωματικής άσκησης ή άθλησης. Παράλληλα, τα αποτελέσματα κοινοτικής δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε από το γνωστό Ευρωβαρόμετρο αναφέρουν ότι μόνο το 7% των Ελλήνων και το 8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση γυμνάζεται τακτικά, δηλαδή 5 φορές τη βδομάδα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα τέτοιου είδους έρευνες καθώς και συζητήσεις σχετικά με την έλλειψη άσκησης από τους πολίτες των χωρών μελών έχουν πυκνώσει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας σε εκθέσεις, σε μελέτες, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, επιτροπές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά όμως, όπως αποδεικνύεται, οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συσχετίζονται με το ζήτημα της πραγματικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής του λαού. Αντίθετα, αυτό που ενδιαφέρει είναι μια καλή φυσική κατάσταση του εργαζόμενου που θα βελτιώνει την απόδοσή του, την αντοχή του στις απαιτήσεις του κεφαλαίου και ταυτόχρονα δεν θα επιβαρύνει την οικονομία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μέχρι σήμερα η ανάλυση από τα ίδια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των στοιχείων που προκύπτουν κατέληγε πάντα σε συμπεράσματα που είχαν να κάνουν με τους κινδύνους άμεσου και έμεσου οικονομικού κόστους λόγω ασθενειών, αναρρωτικών αδειών, πρόωρων θανάτων κλπ. Έχει αποδειχτεί σε συμπεράσματα πλήθους μελετών και στη χώρα μας
ότι η σωματική άσκηση προλαμβάνει και θεραπεύει με την ασθένεια, χρειάζονται όμως οι καλύτερες, οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. Βασική και πάνω απ' όλες είναι η δωρεάν πρόσβαση του λαού σε σύγχρονες και οργανωμένες αθλητικές υποδομές, με την υποστήριξη επιστημονικού δυναμικού, γεγονός που στον καπιταλισμό σημαίνει οικονομικό κόστος. Έτσι το αποτέλεσμα είναι η πλειοψηφία του λαού μας, όπως αποδείχνεται και από τα στοιχεία, και ιδιαίτερα η νεολαία, να μην έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και ενεργητικής συμμετοχής στην άθληση και στα ωφέλη της άσκησης. Επομένως, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, ακόμα και να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα, αντικειμενικά δεν μπορεί και δεν θέλει να το κάνει. Αφού ο αθλητισμός είναι ένα εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται, η πρόσβαση θα αφορά λίγους. Άλλωστε το συνεχές ψαλίδισμα των κρατικών επιχορηγήσεων στις αθλητικές ομοσπονδίες από τις κυβερνήσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου για όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος στον αθλητισμό, όπως ορίζουν οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περίφημη Λευκή Βίβλο. Και αυτό αποτελεί απάντηση σε όσους λένε ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι έξω από την πολιτική. Φυσικά εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση. Αυτό το λιγότερο κράτος στον αθλητισμό είναι υποκριτικό. Γιατί όταν μιλάμε για τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ, δηλαδή για την ανοιχτή, την απροκάλυπτη επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό, μιλάμε ταυτόχρονα για άμεσες και έμεσες ενισχύσεις τους, μιλάμε ταυτόχρονα για μεγάλα κόστη που αναλαμβάνει το ίδιο το κράτος για να εξυπηρετήσει δικές τους ανάγκες. Και επειδή είμαστε στην Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του πώς με δημόσιο και δημοτικό χρήμα θα φτιαχτεί ένα γήπεδο 123 εκατομμυρίων για την ΠΑΕ, θα δοθεί ιδιοκτησία για έναν αιώνα στην ΠΑΕ και την ίδια ώρα στην Αθήνα υπάρχουν μόλις 3 γήπεδα, τα 2 από αυτά κατάλληλα, για να αθλούνται 28 ομάδες που έχουν έδρα το Δήμο της Αθήνας στην ΕΠΣΑ. Χρόνια τώρα, φίλες και φίλοι, επιστρέφοντας στην πραγματικότητα της κυρίαρχης πολιτικής που ασκείται. Χρόνια τώρα, ιδιαίτερα από το πρώτο μνημόνιο και μετά, συζητιέται ότι η σημερινή δομή του αθλητισμού είναι παροχημένη, είναι ξεπερασμένη και ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτός ο κατακερματισμός, η μεγάλη διασπορά με τα πολλά σωματεία ανά περιοχή. Δεν βοηθάει στη συγκέντρωση της πίτας, στη διείσδυση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό. Αυτό το ζήτημα απασχόλησε όλες τις κυβερνήσεις, κάθε απόχρωσης, αφού όλες θεωρούσαν και θεωρούν τον αθλητισμό πεδίο για την επενδυτική διέξοδο συσσωρευμένου κεφαλαίου της κρίσης. Μιλάμε δηλαδή για μια αγορά που έχει δημιουργηθεί μετά το σχολείο, αφού με την υποβάθμιση, όπως είπαμε, της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση, τη σταδιακή συρρήκνωση των προγραμμάτων στους Δήμους, το βάρος έπεσε στο σωματείο, που έχει συστηματική καθημερινή λειτουργία με την οικονομική στήριξη κυρίως από την οικογένεια, αλλά και από τοπικούς χορηγούς και τους Δήμους που τα χρόνια της κρίσης και αυτές οι επιδοτήσεις στέρεψαν. Αυτή τη δραστηριότητα λοιπόν τη θέλουν καθαρή. Καθαρή από ανθρώπους και πράγματα που αντιστέκονται. Καθαρή οικονομικά, που να μπορεί κάποιος να έρθει, να επενδύσει χωρίς ρίσκο και με φοροαπαλλαγές κίνητρα που θεσπίστηκαν πρόσφατα. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιήθηκε και το λεγόμενο ηλεκτρονικό μητρό. Γι' αυτό και δυσκολεύεται η συμμετοχή των απλών ανθρώπων που σήμερα σπαταλάνε χρήμα και χρόνο με μεράκι για το σύλλογο. Γι' αυτό πολλά σωματεία αδυνατούν να επιβιώσουν και στην καλύτερη περίπτωση συγχωνεύονται με άλλα. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί ο χώρος για να είναι διαχειρίσιμος. Το πρότυπο είναι να λειτουργεί το σωματείο σαν μια καλωστημένη επιχείρηση, καθαρή, βιώσιμη. Θα αξιοποιηθούν περαιτέρω και οι Δήμοι. Το πέρασμα όλων των εγκαταστάσεων στην αρμοδιότητά τους δεν ήταν τυχαίο. Η επιχειρηματική λειτουργία, η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων με τη λογική να παράγουν χρήμα,
να αυτοσυντηρούνται, πιέζει τα σωματεία οικονομικά. Έτσι οι Δήμοι θα υπολογίζουν μόνο όσα σωματεία μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Έχουν χορηγό και δεν χρωστάνε. Η νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων από τους Δήμους δείχνει ακριβώς αυτή τη σχέση εξάρτησης που θέλουν να δυναμώσει. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να ελεγχθεί εδώ και τώρα ο αθλητισμός, να ελεγχθούν οι ομοσπονδίες, τα διοικητικά συμβούλια των ενώσεων των σωματείων, να σταματήσει να υπάρχει η αντίληψη, με ό,τι και προβλήματα κι αν αυτή είχε, ότι το σωματείο είναι ένας θεσμός με αναφορά στη γειτονιά και η περίοδος αυτή ευνοεί. Και αυτό γιατί σταδιακά όλη την προηγούμενη περίοδο υψώθηκαν μια σειρά εμπόδια στη λειτουργία των σωματείων. Απ' τη μια έλλειψη χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και απ' την άλλη χρόνο με το χρόνο στενεύουν τα περιθώρια τόσο για την οικογένεια όσο και για τους μικροεπαγγελματίες να στηρίζουν κάτω από το βάρος της οικονομικής πίεσης που έχουν υποστεί εξαιτίας των περικοπών στο εισόδημα και στη βαριά φορολογία. Οι άνθρωποι των σωματείων, εθελοντές που αφιερώνουν χρόνο και χρήμα, σπρώχνονται στην έξοδο. Είναι στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, που μαζί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εργασία και στην οικογένεια, ήρθαν πρόσφατα αντιμέτωποι και με την απίστευτη δοκιμασία και τα ασφυκτικά πλαίσια του περίφημου Μητρώου. Είναι ζητούμενο για μας σήμερα να αντέξει το σωματείο στη γειτονιά, να αντέξουν οι άνθρωποι που το τρέχουν, να στηριχτεί η προσπάθεια που κάνουν, γιατί είναι οι ίδιοι οι κυβερνήσεις τους και οι πολιτικοί τους που οδήγησαν τα σωματεία σε μαρασμό. Δεν πρόσεξαν όμως ότι την ίδια στιγμή που υποβάθμιζαν τη φυσική αγωγή στο σχολείο, το σωματείο αναδεικνυόταν στον μόνο σταθερό πόλο που ακουμπούσε καθημερινά η οικογένεια και η νεολαία για να αθληθεί, χωρίς να είναι, αν θέλετε, και αυτός ο ρόλος του. Και η υποβάθμιση της φυσικής αγωγής στο σχολείο, στην οποία υπόθηκε δεν επικεντρώνουμε σήμερα, αλλά σταθερά αναδεικνύουμε, αξιοποιώντας και τις επεξεργασμένες θέσεις μας, φαίνεται καθαρά στις εκκλήσεις των συλλόγων και των φορέων επαγγελματιών αθλητισμού και άσκησης προς το Υπουργείο, για αύξηση των ωρών της φυσικής αγωγής. Φαίνεται στην αγωνία τους για την αύξηση των υπέρβαρων παιδιών, την αύξηση της κατάθλιψης και του άγχους στις σχολικές ηλικίες και για το ποσοστό στους μαθητές χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών τάξεων που δεν αθλείται εκτός σχολείου και είναι υπερδιπλάσιο. Η αντοχή που έδειξε και δείχνει το σωματείο σε μια γειτονιά στην πόλη, σε ένα χωριό, έχει να κάνει καθαρά με την προσπάθεια των παραγόντων, των γονιών και όλων όσων στηρίζουν εθελοντικά. Μιλάμε για ένα δομημένο χώρο με 6.500 περίπου σωματεία και ένα σύνολο μισού εκατομμυρίου περίπου ατόμων που από διαφορετική θέση, αθλητές, προπονητές, μέλη του ΣΟΥ, γονείς, έχουν συστηματική, αν όχι καθημερινή επαφή και ενασχόληση με τον αθλητισμό. Είναι πια συχνές οι κραυγές αγωνίας αλλά και οργής από αθλητές, προπονητές, μέλη σωματείων για την επιβίωσή τους, τη στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας. Κανένα νομοσχέδιο όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν ασχολήθηκε με το πόσες ώρες άσκησης χρειάζεται καθημερινά η σχολική ηλικία, με πόσους γυμναστές χρειάζεται να έχεις για να γίνεται αυτό. Κανένα νομοσχέδιο δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού, για το τι δομές και προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολυνθεί η οικογένεια και τα παιδιά της, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη συστηματική άσκηση σαν τρόπο ζωής. Αντίθετα, τα περισσότερα νομοσχέδια είχαν να κάνουν με την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό και με το κράτος να παρεμβαίνει σαν ρυθμιστής του ανταγωνισμού των μεγαλοεπιχειρηματιών στις ΠΑΕ-ΚΑΕ κάθε φορά που η δυσοδεία από το τζόγο, τα στημένα, τη διαφθορά,
τη βία με τους οπαδικούς στρατούς ξεχύλιζε. Το είδαμε και πρόσφατα με αφορμή τα γεγονότα στο Ρέντι, που για άλλη μια φορά ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται θα αντιμετώπιζε τη βία στους αθλητικούς χώρους, απέκλεισε τον αθλητισμό ως λύση και πρόταξε την καταστολή. Και ότι δεν υπήρξε νομοσχέδιο δείχνει ότι τελικά δεν υπάρχει σχέδιο εθνικό, πανελλαδικής κλίμακας, που να ακουμπά σε κάθε περιφέρεια και νομό, για το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, τι ιδιαίτερες ανάγκες έχει σε υποδομές και χρηματοδότηση, πώς θα βελτιωθεί η συμμετοχή του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Είναι σημαντικό όμως να ακούσα τους ανθρώπους του αθλητισμού ότι χρειάζεται να υπάρξει τέτοιο σχέδιο που να κατανέμει κεντρικά τους αναγκαίους πόρους, το εργατικό δυναμικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό, παίρνοντας υπόψη τις πληθυσμιακές ανάγκες αλλά και τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, και ότι αυτό είναι εφικτό σήμερα αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση. Είναι εφικτό, για παράδειγμα, σε περιοχές που βρέχει συχνά να έχεις κλειστές αίθουσες και κλειστά γυμναστήρια με βάση το σχολικό πληθυσμό και τον αριθμό των σωματείων από όλα τα αθλήματα. Είναι εφικτό αυτό που λέει ο ναυταθλητισμός, να δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις για τα αθλήματα της θάλασσας στον Αιγιαλό, με χώρους αποθήκευσης και συντήρησης των σκαφών, με αποδυτήρια σε μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα και η πρόσβαση αφορά μόνο τους λίγους. Να έχεις ένα στάδιο ρήψεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις και να μην ψάχνεις που θα κάνεις το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου. Να συντηρήσεις τις υπάρχουσες υποδομές και να σχεδιάσεις κι άλλες, αξιοποιώντας ελεύθερους χώρους με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού σε κάθε νομό. Να συντηρήσεις τα εθνικά αθλητικά κέντρα, να τα στηρίξεις με υποδομή και προσωπικό και όχι να λειτουργούν ανταποδοτικά με κριτήριο το κόστος για να συντηρούνται. Να τα στηρίξεις και όχι να τα καταστρέφεις για να γίνουν βίλες και ξενοδοχεία, όπως το ΕΑΚΝΣ του Αγίου Κοσμά, που φέρει τις υπογραφές όλων των κυβερνήσεων και των κομμάτων που τη στήριξαν. Και ας κλαίνε τώρα για το ότι ο επενδυτής δεν τηρεί τα προαπαιτούμενα. Πολλά μπορούμε να πούμε για αυτό το σχέδιο και θα επιμείνουμε, αποτυπώνοντας σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, σε πόλη, αιτήματα και στόχους πάλης που να αφορούν τις σημερινές ανάγκες, με τους ανθρώπους του αθλητισμού να συμβάλλουν στην επεξεργασία τους. Για να αναπτυχθεί επομένως ο αθλητισμός, να αγκαλιάσει χωρίς αποκλεισμούς το σύνολο της νεολαίας και να ανταποκριθεί συνολικά στον προορισμό του, απαιτείται μια άλλη πολιτική που θα στηρίζεται στη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και θα βάλει στο επίκεντρο το σχολείο και το αθλητικό σωματείο. Η έλλειψη ενός ενιαίου εθνικού συστήματος φυσικής αγωγής, εναρμονισμένο στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, οι υποβαθμισμένες αθλητικές υποδομές των σχολείων, η ολική αποσύνδεσή τους από τον αθλητισμό στο σωματείο, η ανυπαρξία πανεπιστημιακού αθλητισμού, η έλλειψη κρατικής μέρημνας για τον αθλητισμό των εργαζομένων, των γυναικών, της τρίτης ηλικίας και των αμαία, μετατοπίζουν όλο το βάρος του αναπτυξιακού και του μαζικού αθλητισμού στα αθλητικά σωματεία. Και αυτό το βάρος αντικειμενικά δεν μπορούν να το σηκώσουν. Την ίδια ώρα, αντί το κράτος να ενισχύει οικονομικά την προσπάθεια των αθλητικών σωματείων να ανταπεξέλθουν στο βάρος που μετακύλησε στις πλάτες τους, βάζει νέα εμπόδια στη λειτουργία τους. Απ' τη μια, τα λίγα ψίχουλα που δόθηκαν κάτω από την πίεση του αθλητικού κόσμου είναι σταγόνα στον ωκεανό, καθώς δεν φτάνουν ούτε για τα διαδικαστικά της εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Απ' την άλλη, τα οικονομικά περιθώρια στενεύουν για την οικογένεια εξαιτίας των περικοπών στο εισόδημα, όπως και για τους ανθρώπους των αθλητικών σωματείων να στηρίζουν σαν χορηγοί προσπάθεια να παραμείνουν ενεργοί. Η εικόνα αυτή
γιγαντώθηκε την περίοδο της πανδημίας, με επιπτώσεις που ήρθαν να προστεθούν στις ήδη οριακές καταστάσεις, τις οποίες εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει ο αθλητισμός. Είναι βέβαιο, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σωματεία που αν δεν σταματήσουν τη λειτουργία τους, στην καλύτερη περίπτωση, θα συγχωνευτούν με άλλα. Θα συνεχίσει ο Γολγοθάς για την αναζήτηση χρημάτων για να βγει η χρονιά, για να καλύψουν βασικές πλευρές όπως η πληρωμή των προπονητών, η ύπαρξη γιατρού στους αγώνες, η μεταφορά αθλητών, οι αποζημιώσεις διαιτητών και γραμματιών, καθώς και τα δικαιολογητικά εγγραφής, ανανέωσης και πιστοποίησης στο ηλεκτρονικό μητρό. Όλα αυτά τα χρόνια η κατεύθυνση ήταν να λειτουργούν τα αθλητικά σωματεία κύρια με τις συνδρομές των αθλουμένων και τις όποιες χορηγίες κατάφερναν να εξασφαλίζουν. Αποτέλεσμα, τα λιγότερο δημοφιλή, αν και πολλά από αυτά ιστορικά αθλήματα, να έχουν φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Επομένως, η ανάπτυξη συνολικά του αθλητισμού στη χώρα μας δεν μπορεί να στηριχτεί αποκλειστικά στις τσέπες των αθλητών και των οικογένειών τους ή να εξαρτάται από τις οικονομικές διαθέσεις των χορηγών. Το ότι ακόμη χιλιάδες αθλητικοί σύλλογοι επιβιώνουν, θα το ξαναπούμε, οφείλεται στην προσπάθεια των ανθρώπων, των σωματείων, παραγόντων, προπονητών, οικογενειών, αθλουμένων. Η ανάπτυξη του κάθε αθλήματος και η μαζική καλλιέργεια του ταλέντου έχει αποδειχτεί εδώ και καιρό ότι δεν μπορεί να γίνει αν δεν στηριχθεί γενναία από το κράτος. Αν θέλουμε αθλητισμό για όλους που να προάγει την υγεία, να φτιάχνει γερό νου και γερό σώμα, άνθρωπο δραστήριο και ενεργό, τότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις υποδομές του 2004 για το λαό και την νεολαία που μαραζώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Να διοριστούν γυμναστές στα σχολεία, να φτιαχτούν υποδομές με σύγχρονα μέσα, ώστε να καλλιεργείται η άσκηση ως στάση ζωής, αλλά και να ανιχνεύεται το ταλέντο. Κριτήριο πρέπει να είναι η στήριξη των αθλητικών σωματείων, η δυνατότητα να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν στην νεολαία το δικαίωμα στην άθληση, η ενίσχυση της φυσικής αγωγής στο σχολείο με σύγχρονες υποδομές και ειδικευμένο προσωπικό που θα βοηθούν στην ανίχνευση του ταλέντου, η στήριξη των σχολών, των ΣΕΦΑ, για την ανάπτυξη της αθλητικής επιστήμης και την παραγωγή επιστημόνων σε στενή συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες για την κάλυψη των ελλείψεων σε ειδικότητες αθλημάτων που έχουν εκλείψει. Μακριά από μας η λογική της ανάθεσης σε κάποιους να λύσουν τα προβλήματα που αφορούν όλους ή τους περισσότερους. Επιμένουμε στη μέγιστη δραστηριοποίηση όλων στα σωματεία, στις ενώσεις, στις ομοσπονδίες. Γι' αυτό και διεκδικούμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση των σωματείων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καλύπτοντας όλα τα έξοδα αγώνων, διαιτητών, κριτών, γιατρών. Απαλλαγή των σωματείων από την καταβολή των χρηματικών ποσών για τη χρήση των υποδομών, είτε ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είτε στους Δήμους. Άμεση ενίσχυση όλων των εθνικών αθλητικών κέντρων, καθώς και των δημοτικών αθλητικών κέντρων, οργανωτικά και οικονομικά, με άμεσες και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τα οποία υπολειτουργούν. Υγειονομική βοήθεια, όσο και όπου απαιτείται από την πολιτεία, στους αθλητές, στους προπονητές και γενικά σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται της αθλητικής δραστηριότητας. Γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την ανάπτυξη του κάθε αθλήματος. Γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων με τη σταθερή και άμεση καταβολή κάθε έτος, ώστε τα σωματεία να πάρουν ανάσα, να μειωθεί η επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας και να μην εξαρτάται η λειτουργία ενός σωματείου από την έβρεση χορηγού. Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στην υγεία των αθλητών με την καθιέρωση ανά έτος δωρεάν προληπτικών και εξειδικευμένων εξετάσεων με ευθύνη του κράτους και με την εξασφάλιση της παρουσίας αθλίατρου σε όλες τις δραστηριότητες και τους αγώνες. Διαμόρφωση αιθουσών γυμναστικής σε κάθε διαμέρισμα κατάλληλα εξοπλισμένων
με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό. Επαναλειτουργία των προγραμμάτων άθλησης για όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με προσλήψεις μόνιμων γυμναστών. Να περάσουν όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στην υπηρεσία των αναγκών του λαού και της νεολαίας με ευθύνη του κράτους για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Να αξιοποιηθούν όλοι οι ελεύθεροι χώροι για δημιουργία αθλητικών οργανωμένων αθλητικών κέντρων με απαλωτριώσεις από κρατικούς πόρους, με δέσμευση και νέων χώρων σε συνδυασμό με το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό κάθε Δήμου και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες της λαϊκής διάθλησης. Καμιά παραχώρηση δημόσιας γης σε ιδιώτες για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σε υποδομές που αφορούν τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Αυτό το πλαίσιο διεκδικήσεων το προβάλλουμε, το απαιτούμε, το διεκδικούμε και με πρωτοβουλίες στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στα Δημοτικά, στα Περιφερειακά Συμβούλια, αλλά και σαν στόχους πάλης και διεκδίκησης από τον ίδιο το σωματιακό αθλητισμό. Γιατί, φίλοι και φίλες, η επίδραση ιδεολογημάτων, όπως ο αθλητισμός ενώνει έξω η πολιτική από τον αθλητισμό, καλύτερα να πληρώνω παρά να μην έχω αθλητισμό ή χωρίς χορηγό χανόμαστε, η επίδραση όλων αυτών είναι έντονη και αφορά τη μόνιμη προσπάθεια που κάνει η άρχουσα τάξη να μπολιάσει συνειδήσεις. Γιατί γνωρίζει καλά ότι ο αθλητισμός συμβάλλει ώστε ο άνθρωπος να γίνεται ενεργητικός και δραστήριος. Ο νέος άνθρωπος μπορεί να δει από πρώτο χέρι τα αποτελέσματα της συλλογικής και οργανωμένης δουλειάς, την ανάπτυξη των ατομικών του ικανοτήτων και την προσφορά του στο σύνολο. Αυτή η ιδιότητα μεταφέρεται γενικά στη ζωή του και έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει και κοινωνικά δραστήριος, να παρέμβει στην πραγματικότητα που ζει και να την αλλάξει. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι κάτι τέτοιο δεν θα το ήθελε και δεν θα θέλει να συμβεί η άρχουσα τάξη, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά της, όλοι όσοι ελέγχουν το εκπαιδευτικό και το αθλητικό σύστημα στη χώρα μας. Κάνουμε λοιπόν κάλεσμα στον αθλητικό κόσμο, βλέποντας και τη δική μας ευθύνη, ανταποκρινόμενη σε όσους λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει και εδώ. Πρέπει να ταράξουμε τα νερά σε ένα χώρο που συναντιόνται καθημερινά χιλιάδες στα γήπεδα, στα στάδια, εθελοντές, προπονητές, αθλητές, εργαζόμενοι. Γι' αυτό και απευθύνουμε κάλεσμα συντονισμού με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα αποκαλύπτουν ελλείψεις και προβλήματα, θα προβάλλουν το έργο των σωματείων, τα εμπόδια που τους βάζουν. Με στόχους και αιτήματα σαν αυτά που αναφέραμε σε κάθε περιοχή για να κινηθούν δυνάμεις που από διαφορετική αφετηρία καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται σύγκρουση για να σωθεί το κύτταρο του αθλητισμού το σωματείο. Με συσπήρωση δυνάμεων που θα δίνουν το στίγμα πανελλαδικά και τοπικά, στίγμα που διεκδικεί και δεν περιμένει, που απαιτεί και δεν παρακαλά για τα αυτονόητα. Επιλέγουμε λοιπόν το δρόμο της διεκδίκησης, της ανιδιοτελούς προσφοράς, της αλληλεγγύης, μαζί με τους ανθρώπους του αθλητισμού που το πονάνε και καταθέτουν και την ψυχή τους καθημερινά στο γήπεδο, στο στάδιο, βοηθώντας τα νέα παιδιά να βρουν το δρόμο τους. Με αυτές τις σκέψεις περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις και πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ.